να πάμε λίγο στα Χανιά, καθώς ο ρόλος αυτοδιοίκησης στο να περάσουν ξεχωριστά μηνύματα στο πλαίσιο κάθε παγκόσμιας ημέρας που έχουμε καθημερινά είναι ξεχωριστός. Σημαντικός και ο ρόλος και στα Χανιά, ο Δήμος Χανίων, καθώς έχουμε έναν δωρεάν γυναικολογικό έλεγχο. Ο οποίος ξεκίνησε από την αρχή του Οκτώβρη και θα ολοκληρωθεί στα τέλη του μήνα. Ο οποίος εξελίσσεται. Και οι γυναίκες μπορούν να κλείσουν ραντεβού ακόμα και σήμερα για τις επόμενες 6 ημέρες που θα είναι εκεί όλοι οι οποίοι μπορούν να τους προσφέρουν τη δωρεάν μαστογραφία λοιπόν, να επικοινωνήσουν και να μπορέσουν έτσι να απαντήσουν σε ορισμένα ερωτήματα. Γιατί πολλές μπορούμε να αναρωτηθούμε. Είναι όλα καλά, συμβαίνουν, πηγαίνουν όλα καλά. Εκεί λοιπόν στα Χανιά προβλέπουν και δίνουν τις απαντήσεις που χρειαζόμαστε. Πάμε στην κυρία Ελένη Ζερβουδάκη, την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής στο Δήμο Χανίων, να την καλησπερίσουμε, να μας πει λίγο πώς πηγαίνουμε στο μέτωπο της ανταπόκρισης, πώς κυλάει η διαδικασία και ποιος ο στόχος, ο τελικός στόχος. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλο, ευχαριστώ ξανά για την φιλοξενία στην εκπομπή σας. Η αλήθεια είναι, όπως προείπατε, ότι από τις 17 του μήνα έχουν ξεκινήσει τα ραντεβού έως και τις 31, όπου οι ΜΕΕΣ του πρώτου και δεύτερου κέντρου υγείας κάνουν προληπτικούς ελέγχους, γίνεται τεστ Παπα-Νικολάου. Επίσης δίνουν οδηγίες στις γυναίκες πώς θα κάνουν ψηλάφιση του μαστού. Με συγχωρείτε λίγο. Συγγνώμη κύριε Παναγιώτοπουλε. Είναι μια διαδικασία σίγουρα που πρέπει τη στηρίζει από τη μία, η τοπική αυτοδιοίκηση. Απ' την άλλη όμως βλέπουμε ότι σιγά σιγά ανταποκρίνεται και ο κόσμος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ. Είναι κλεισμένα ήδη όλα τα ραντεβού. Από την πρώτη μέρα που το δώσαμε ως ανακοίνωση, οι γυναίκες έπαιρναν η μία πίσω από την άλλη την επιθυμία να κλείσουν και εκείνες σε ραντεβού. Ο σκοπός σήμερα της Παγκόσμιας ημέρας δεν είναι ότι θα σωθούμε μέσα σε μία μέρα, αλλά είναι ακριβώς αυτός, είναι η πρόληψη, η ευαισθητοποίηση, η ενημέρωση του κόσμου και δι των γυναικών ότι θα πρέπει να κάνουν διαρκώς σε τακτά διαστήματα το γυναικολογικό τους έλεγχο. Θα πρέπει να γνωρίζουν οι ίδιες πώς θα ψηλαφίζουν το στήθος τους, έτσι ώστε, όπως προείπε και η προηγούμενη σας ομιλήτρια, η κυρία Σφαγιανάκη, να όταν κάτι δουν, διακρίνουν ότι είναι πολύ παράξενο στο σώμα τους, αμέσως να τρέξουν στον γιατρό. Γιατί η καλύτερη θεραπεία, όπως συχνά λέμε, είναι η πρόληψη. Στο πρώτο στάδιο όλα προλαμβάνονται. Δεν είναι ανάγκη να φτάσουμε τον εαυτό μας στα άκρα. Αξίζει ο εαυτός μας και πρέπει να τον προσέχουμε. Κυρία Ζερβουδάκη, επειδή έτσι στις νεότερες ηλικίες υπάρχει και μια ανεμελιά, ένας λίγο έτσι αυθορμητισμός και πολλές φορές και εμείς δεν σκεφτόμαστε σοβαρά και το μέλλον, δεν παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις. Όλες αυτές τις μέρες έχουν καλέσει και μικρότερες ηλικίες, καθώς απευθύνεται από μια ηλικία και μετά όλη αυτή η διαδικασία που έχετε ξεκινήσει. Ωστόσο, μπορεί να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και γυναίκες μικρότερης ηλικίας. Ναι, πολύ σωστά το τοποθετείτε. Το 85% του πληθυσμού που μας έχει καλέσει το γυναικείο είναι κυρίες μεγάλης ηλικίας και δυστυχώς, εγώ θα πω, ο καρκίνος δεν ξέρει ηλικία, χτυπάει οπουδήποτε, αρκεί να βρει πρόσφορο έδαφος. Γι' αυτό εφιστούμε την προσοχή ακόμα και στα νέα τα κορίτσια να είναι προσεκτικές, να προσέχουν και να αγαπάνε το σώμα τους και να κάνουν τους τακτικούς γυναικολογικούς τους ελέγχους. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχαμε στα Χανιά ένα ενδιαφέρον συνέδριο ογκολογίας. Αυτό που διαπιστώθηκε είναι η αυξητική τάση κρουσμάτων καρκίνους σε νεαρούς και νεαρές της Κρήτης. Αυτό θα πρέπει από μόνο του να είναι ανησυχητικό, θα πρέπει να μας βάλει σε σκέψη. Ακριβώς. Άρα θα πρέπει να κάνουμε τα δέοντα, ώστε τουλάχιστον να αποτρέψουμε το κακό στην αρχή του ή πριν εκδηλωθεί, αν υπάρξουν κάποιοι δείκτες οι οποίοι δεν είναι φυσιολογικοί. Εγώ αυτό που θέλω να πω ξανά ως μήνυμα είναι ότι είμαστε όλοι εδώ για να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, για να παράσχουμε εκείνο που μας επιτρέπεται, εκείνο που μπορούμε και εκείνο που πρέπει να κάνουμε, ούτως ώστε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκεται. Γι' αυτό εμείς σήμερα κάναμε μια πολύ όμορφη δράση, μια δράση πραγματικά ελπίδας στο Δήμο Χανίων, με τα κέντρα υγείας τα δύο που έχουμε στα Χανιά, με το Σύλλογο Ορίζοντα που αναφέρεται στους καρκινοπαθείς, με την Αντικαρκινική Εταιρεία και το Παράρτημα Χανίων, αλλά βάλαμε στο παιχνίδι
κύριε Παναγιωτόπουλε, μάλιστα, και την ομάδα μητρικού, στήριξης μητρικού θυλασμού. Είναι μια νεοσύστατη ομάδα, πολύ δυναμική, αριθμεί πάνω από 4.000 μέλη, όπου εκτός από τον απροάγοντο θυλασμό, ευαισθητοποιούν τις γυναίκες, μάλιστα, και μάλιστα, για το στήθος τους. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.